Δεν μπορεί να είναι η ελαστική μορφή εργασίας η κύρια μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο με ρυθμό πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι οι ελαστικές μορφές εργασίας τείνουν να γίνουν άνω του 60% της συνολικής εργασίας στην Ελλάδα. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι, δηλαδή, για να δείτε πώς οι αριθμοί καμιά φορά δεν λένε την αλήθεια. Βλέπεις από τη μία την ανεργία να πέφτει και λες, ωραία, πέφτει η ανεργία έστω 1%. Αλλά δεν βλέπεις ότι αυτό συμβαίνει γιατί αντικαθίσταται η κύρια απασχόληση από ελαστική μορφή εργασία απασχόληση. Η οποία και επί των ημερών σας είχε. Ξέρετε πώς έχει αυξηθεί. Επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου ήταν το 30%. Ήταν το 30%. Και επί κυβερνήσεως Σιριζέ ήταν το 62%. Επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου ήταν το 30%. Ήταν το 30%. Και επί κυβερνήσεως Σιριζέ ήταν το 62%. Όχι, κύριε, όχι. Είπαμε, λέμε ψέματα, αλλά όχι και τόσο χοντρά.